στην πρωτοφανή δήλωση προχώρησε ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο επιχείρησε να στηρίξει τον Ισίδερο Ντογιάκο, παρουσιάζοντα τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ω ορθή. Ένα νόμο που ψηφίζει η Βουλή μέχρι να κρυθεί αντισυνταγματικό, ισχύει, απεφάνθη ο Άδωνη Γεωργιάδη. Όπω είπε, «εκατό συνταγματολόγοι να μαζευτούν στο Σύνταγμα και να βάρανε το κεφάλι του στο πάτωμα, ο ισχύει. Ο Αδόνη Γεωργιάδη, αναφερόμενος στον Ευάγγελο Βενιζέλο, που με την ιδιότητα του καθηγητή συνταγματικού δικαίου διέλυσε τη γνωμοδότηση του Γιάκου, υποστήριξε ότι εκφράζει επιχειρήματα τα οποία μπορούν να τεθούν σε ένα δικαστήριο και να κριθούν.